Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυτονόητη αύξηση της ζήτησης του ρεύματος προκαλούν ένα επιπλέον πρόβλημα στη ΔΕΗ και όχι μόνο, αλλά κυρίως στους καταναλωτές που υποφέρουν από blackout. Οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με την ζήτηση τη μεγάλη που υπάρχει όταν είναι πολλών ημερών όπως αυτή που έρχεται και θα ακολουθήσει και τις επόμενες μέρες, στοιχεία του ΔΕΔΙΕ, βγαίνουν οι βλάβες. Και το ζήτημα είναι στην αποκατάσταση αυτή τη σύντομη, παρόλο την έλλειψη τη μεγάλη που έχουμε σε τεχνικό προσωπικό, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν γίνεται και σε πιο σύντομο χρόνο. Τα είχαμε, τα έχουμε και θα τα έχουμε τα ζητήματα αυτά και τα προβλήματα αυτά. Ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΔΕΗ στη Λάρισα ζητά από τον κόσμο να κάνει υπομονή, επισημένοντας ότι αυτά τα προβλήματα πάντα υπήρχαν, ενώ εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε πωλήσεις υδροελεκτρικών εγκαταστάσεων και λιγνητικών μονάδων της επιχείρησης. Μας ανησυχεί όμως η απαξίωση όλων αυτών των στοιχείων και με πωλήσεις κερδοφόρων όπως είναι τα υδροελεκτρικά που έχουν αποσβέσει τα κεφάλαιά τους και αποδίδουν στην αγροτική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Είναι και ο αγροτικός κόσμος που το καταμερίζεται και όλοι. Δεν πρέπει λοιπόν να πάμε σε καμία των περιπτώσεων σε πωλήσεις υδροελεκτρικών εργοστασίων και να φύγουν από την εθνική οικονομία και από το κράτος.